Λειτουργικό συναξάριο Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, μέρος τέταρτο. Ο Άγιος Νεκτάριος, στοιχείο. Άγον δε το 22ο έτος της αυτού ηλικίας, ανεχώρησεν εκ της Κωνσταντινουπόλεως και μετέβη εις την Χίον, ένθα διοριστεί διδάσκαλος, εις το χωρίον λυθεί, ένθα διέμεινεν έτη επτά, διδάσκων ουχή μόνον τους μαθητάς, αλλά και πάντα στους χωρικούς, προτρέπων επί την ευσέβειαν και την αρετήν, ζών παράδειγμα της κατά Θεών πολιτείας, ζηλωτής ον ένθερμος του μονήρους βίου, επεσκέπτε το συχνάκης την ιεράν μονήν των Αγίων Πατέρων και συνδιαλέγετο περί ασκητικού βίου, μετά του οσιωτά του κτήτορος ταύτης Παχωμίου. Ποθών δε το αγγελικόν των μοναχών σχήμα, κατετάχτη ως αδερφός εν τη ιερά μονή, ενή και εκάρι μοναχός με το ονομαστής Λάζαρος, και ενή διοριστής και γραμματεύς έμεινεν επί τριετίαν. Προσκληθείς δε υπό του Μητροπολίτου Χίου αημνής του Γρηγορίου, χειροτονείται ιεροδιάκονος με το ονομαστής Νεκτάριος τη 15η Ιανουαρίου, τη ημέρα αυτή καθήνε βαπτίστη. Διαμένον δε παρά το Μητροπολίτη, αδιαλείπτος εμελέτα τα ιερά των Αγίων Πατέρων συγγράμματα και τας Αγίας Γραφάς. Η δε καρδία αυτού κατεφλέγετο υπό του πόθου όπως σπουδάσει την θεολογίαν, και κατά το δυνατόν φανήκε αυτός χρήσιμος εις το χριστιανικό πλήρωμα. Εφόσον δε εμελέτα επί το σούτον και ο πόθος της σπουδής ύφξανεν. Ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα οδηγός και βοηθός σας.